Δεκάδες πολίτες διαδήλωσαν το Σάββατο ενάντια στο δηληστήριο Ρεψόλ την πηγή διαρροής τουλάχιστον 11.900 βαρελιών αργού πετρελαίου πριν από 2 εβδομάδες κατά το ξεφόρτωμα καυσίμων από ένα πλοίο στα νυχτά των ακτών του Περού. Οι αρχές της χώρας ερευνούν τη Ρεψόλ μετά την πετρελοκυλίδα στις 15 Ιανουαρίου, η οποία αναφέρθηκε μετά από διογκωμένα κύματα που προκλήθηκαν από την έκρηξη ενός υποθαλάσσιου ηφαιστείου κοντά στην Τόγκα.